Κοίταξε, κομμουνιστή. Ο ΠΑΟΚ διαχρονικά με μεγάλες ομάδες ευρωπαϊκές, μια από αυτές ας πούμε ότι είναι η Φιωρεντίνα, γιατί η μεγάλη στην Ευρώπη δεν είναι η Φιωρεντίνα, εσύ λες ότι είναι. Ναι. Εντάξει, μεγάλη είναι στην Ευρώπη. Μπατιστούτα, βέβαια. Καταρχήν ο ΠΑΟΚ δεν έχει ξεφτυλιστεί ποτέ στην Ευρώπη. Έχει φάει μια 4 από τη Σερβέτ το 81 και ένα 6-1 από την Μπαρτσελώνα το 75. Το οποίο ήταν ρεβάν στο 1-0 με Γκουερίνο δεξί μπακ. Αντίθετα με Άρη και Ηρακλή που έχουν φάει 9, 6 κτλ. Καλά, ο Ηρακλής έφαγε σε λίγα παιχνίδια πολλά γκολ γιατί έπαιξε και σε λίγα μάτς. Δηλαδή, εγώ αν παίξω 5 πυγμαχικούς αγώνες και χάσω τους 5 και ένας επαγγελματίας πυγμάχος παίξει 100 και χάσει τους 10, εγώ τι θα βγω και θα πω ότι έχω λιγότερες ήττες στην πυγμαχία των επαγγελματία. Είναι, τρελαινόμαστε. Έχει κάποια στοιχεία ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι του τα οποία είναι πάρα πολύ καλά. Όπως η γρήγορη επαναφορά της μπάλας από την άμυνα στην επίθεση, το κάθετο ποδόσφαιρο και η πλευροκόπηση, ιδιαίτερα από την αριστερή πλευρά που είναι του Ροντρίγκες, που είναι φανταστικός. Αντίθετα, ο Τζαλμά κάπως έχει σοβαρά προβλήματα στο να πατήσει περιοχή. Έχει βελτιώσει το δεκάρι του με τον Μπίζες Βαρ, ο οποίος πατάει περιοχή, είναι πολύ πιο τεχνίτης από τον Πέλκα. Τα χάνει όμως τα γκολ. Το ότι πατάει μέσα στην περιοχή όμως είναι πάρα πολύ καλό στοιχείο για να δεκάρει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Μισοπνεύμονας βέβαια και αυτός. Τον περιμένουμε να βελτιωθεί σε αθλητικό επίπεδο. Να πηγαίνει δηλαδή καλύτερο σε αθλητικό παράστημα. Ο Κλάους είναι πεσμένος όσον αφορά την εκτέλεση. Πιστεύω θα βρει φόρμα αν του τη φέρουν την μπάλα μέσα στην περιοχή. Εκείνο το οποίο χρειάζεται προσοχή για τον ΠΑΟΚ. Να πω ότι η Φιωρεντίνα παίζοντας 3-5-2 και έχοντας πουλήσει τον αριστερό της back half στην, αν δεν κάνω λάθος, η Τζέλσι, έχει ένα σοβαρό πρόβλημα από εκείνη την πλευρά και από την άλλη πλευρά ο δεξιός ο back δεν λέει πολλά πράγματα. Εκεί λοιπόν ο ΠΑΟΚ μπορεί να πλευροκοπήσει και να κλείσει προς τα μέσα. Θα χρειαστεί όμως είτε φερμάρει την μπάλα από την πλάγια γραμμή προς τον πέναλτι για να γίνει κεφαλιά ή το σουτ, είτε κλείσει προς τα μέσα να σουτάρει ή να δημιουργήσει προϋποθέσεις κάθε του ποδοσφαίρου, ότι θα βρει τρεις στόπερ και όχι δύο. Δηλαδή μπορεί εύκολα να φτάσει ο ΠΑΟΚ να πλευροκοπήσει, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ δύσκολο και εκείνο το κομμάτι το οποίο θα χρειαστεί ο ΠΑΟΚ κάτι παραπάνω, είναι πώς θα διαχειριστεί στο κουτί την όλη ιστορία. Δηλαδή προβλέπω ότι θα φτάσει εύκολα στις πλευρές, γιατί θα παίξει με δύο στις πλευρές ενώ οι άλλοι παίζουν με έναν και θα χρειαστεί να του πλάρουν. Αλλά εκείνο το οποίο είναι ερωτηματικό είναι ότι θα βρει τρεις στόπερ. Τώρα, το άλλο κομμάτι είναι το ανασταλτικό του ΠΑΟΚ. Εκεί βλέπω προβλήματα και τα οποία έχουν να κάνουν όχι με τα στόπερ ή με το δεξί τον μπακ, με τον αριστερό τον μπακ που θα είναι ο Λέοβατς, ο οποίος είναι εραστής του λάθους. Και το άλλο είναι ότι σε όλα τα παιχνίδια φιλικά και επίσημα που έχω δει το ΠΑΟΚ κρεμάει μετά το 60-65 και δείχνει στον προπονητή του ότι χρειάζεται μία βοήθεια. Βλέπω λοιπόν ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ αυτή τη βοήθεια δεν τη δίνει. Δηλαδή χθες με τον Πανετολικό χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ μετά το 65 ένα φρεσκάρισμα στα χαφ, ένα κλείσιμο προς τα μέσα των χαφ, να έρθουν οι γραμμές πιο κοντά και να φύγει στην κόντρα. Ήταν απλό το πράγμα. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ μεγάλωσε τις γραμμές του και έδωσε το δικαίωμα στον αντίπαλο προπονητή να ελπίζει μετά το 2-0 ότι θα φτάσει εύκολα μέσα στην περιοχή. Εκεί λοιπόν ο Ίβιτς έχει να αντιμετωπίσει τη δική του απειρία. Στο κομμάτι δεν συμμαζεύει την ομάδα του όταν προηγείται. Και το δεύτερο είναι ότι ο ΠΑΟΚ κρεμάει από τα χαφ σε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Και όταν λέω από τα χαφ, εννοώ από τον κεντρικό άξονα. Κρεμάει. Ενώ έχει παίκτες, δεν έχει ανασταλτικούς παίκτες να βάλει εκεί. Οπότε ο Τζιόλης στο κάτσε ίσως ήταν μια καλή εναλλακτική λύση ως αλλαγές. Και είναι και ένα κομμάτι το οποίο λέει ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν προηγηθεί με τη Φιωρεντίνα και κρεμάσει μετά το 65, το παιχνίδι μπορεί να γύρει από την άλλη πλευρά. Πιστεύω ότι θα μπουν γκολ, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα σκοράρει αλλά και θα φάει γκολ. Και εκείνο που νομίζω ότι θα δούμε είναι ένα καλό παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι το παιχνίδι θα βγει ισόπαλο και θα το δώσω σκορ 1-1.